Θα περάσουμε στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε η κυρία Τζάκρη και με τον τρόπο της πάντα έχει δίκιο. Κάποιοι έχουν κάνει τη ζωή του Κασελάκη πάρα πολύ δύσκολη. Θυμάμαι όταν είχε πάει να δει τον Τσίπρα στη Βουλή για να του παραδώσει, ας πούμε, ο Τσίπρα στο κόμμα. Του είχε πει ο έμπειρος Αλέξης Τσίπρας ότι κοίτα να περάσεις καλά τώρα, αυτές τις λίγες πρώτες μέρες, γιατί μετά οι πίκρες που θα παίρνεις θα είναι πολύ περισσότερες από τις χαρές. Και τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, ζούμε ένα παράδοξο. Όταν έχει ακόμα ένα καινούριο αρχηγό και κάποια στελέχη διαφωνούν, φεύγουν. Αυτό συμβαίνει. Συνήθως. Ή, αν θέλετε, συνέβαινε μέχρι τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια άλλη κατάσταση. Στο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δημοκρατικά και αναμφισβήτητα ένας νέος αρχηγός. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αλλά αυτός ο αρχηγός δεν γίνεται αποδεκτός και αυτοί που δεν τον αποδέχονται θέλουν να φύγει ο αρχηγός. Δεν φεύγουν αυτοί. Το γιατί θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Πάμε να δούμε λοιπόν το μη παρέγγιση στο οποίο έχουν φτάσει τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Χριστίνα Κοράη έχει να μας κάνει μία αποκάλυψη για τη θητεία του κυρίου Κασελάκη. Δεν το λέω, αλλά είναι είδηση η οποία ανατρέπει αυτά που μέχρι τώρα ξέραμε. Και μετά θα είναι εδώ κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη, για να συζητήσουμε. Με σύνθημα «Γίνω ΣΥΡΙΖΑ που θέλει», σε λίγη ώρα ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει στο Κερατσίνι και μάλιστα με φόντο διαρροές που υποστηρίζουν πως το κόμμα ψάχνουν 151 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Κασελάκη και πρώην συνεργάτης του Νίκου Φίλη, ο Τάκης Κατσαρός, ζητά καθαίρεση. Σε άρθρο του που κάνει λόγο για θλιβερή καρικατούρα που παριστάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει ως εδώ η ενεργοποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 4 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καθαίρεση του Προέδρου από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι πλέον η μόνη διέξοδος. Στους τομεάρχες του Στέφανου Κασελάκη, το στρατόπεδο Αχτσιόγλου υπολείπεται, αν δεν απουσιάζει και πάλι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και συγκεκριμένα τον Μπάρκα, Ψυχογιού και Νοτοπούλου. Ούτε λεπτό δεν σκέφτηκα να μην αναλάβω κοινοβουλευτικές ευθύνες και να μην συμβάλλω όσο μπορώ στην προσπάθεια που έχουμε, διότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σηκώθηκαν μπαϊράκια και υπήρξαν αρνήσεις από άτομα που στήριξαν την Αχτσιόγλου και τώρα ο Κασελάκης του ζήτησε να αναλάβουν τομεάρχες να διαρρεύσει το προεδρικό στρατόπεδο. Νομίζω ότι η υπομονή που έχει ξεπερνάει ακόμα και την υπομονή του Ιώβ στην κοιλιά του Κήτους. Την ίδια ώρα ο Στέφανος Κασελάκης θα προειδοποιήσει. Όποιος υπονομεύει την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει θέση σε μελλοντικά ψηφοδέλτια. Ο Τσίπρας ήταν 15 χρόνια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 15 χρόνια. Και ποτέ δεν έβαλε με τέτοιο τρόπο, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, απειλητικό τέτοια θέματα. Παλιά στελέχη του κόμματος άνοιξαν το συρτάρι, ανέσυραν το καταστατικό και το πέταξαν στα πόδια του Κασελάκη. L'état c'est moi. Το κράτος είμαι εγώ. Το κόμμα πάντως έχει όργανα, θέσεις, καταστατικό. Καταργήθηκαν μήπως και δεν το ξέρουμε. Έτσι κάπως φουντώνουν οι φήμες ότι ο Στέφανος Κασελάκης στον επόμενο τόνο θα κάνει διαγραφές. Το δικό μου μέλημα είναι το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σταδιακά, γρήγορα ή λιγότερο γρήγορα, να μην μεταλλαχθεί σε ένα κόμμα της, του κέντρου, της δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας, κάτι τέτοιο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα η ομιλία Κασελάκη στο ΣΕΒ ξεσηκώνει αντιδράσεις, την ώρα που Στέφανος Κασελάκης ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική, για να τακτοποιήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες και να αρχίσει τη νέα του ζωή στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω το Μαϊάμι. Όταν γυρίσει και πάλι δεν θα μείνει για πολύ και σίγουρα όχι για όσο χρόνο χρειάζεται την προετοιμασία και η υλοποίηση του συνεδρίου. Έτσι το συνέδριο θα πρέπει να περιμένει το καλός πολίτης του Στέφανου Κασελάκη. Το μεγάλο κομμάτι, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι μέσα στο κόμμα, δεν δέχεται το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης επελέγει σαν πρόεδρος του κόμματος με μια τόσο μεγάλη διαφορά από ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Την ίδια ώρα έστεις προκαλούν μια σειρά από κινήσεις όπως του Χρήστου Σπίρτζη, που μίλησε για κοινή κάθοδο σε ευρωεκλογές Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Κουρλέτης άστραψε, ο Χρήστος Σπίρτζης βρόντιξε σαν άρτησή του. Δεν ξεχνώ και δεν ξεχνά κανείς, σύντροφε Πάνο. Ένας παλιός αριστερός που διαπαιδαγώγησε πολλές γενιές μηχανικών, όχι στον κομματικό σωλήνα, αλλά στο επιστημονικό και επαγγελματικό μας χώρο, μου έλεγε: «Αγόρι μου, πρώτα να επιλέγεις ποιοι θα σε βρίζουν και μετά ποιοι θα είναι οι φίλοι σου και
και οι συγγενείς σου. Σήμερα είναι μια μέρα που αποδεικνύεται ότι δεν πήγαν χαμένα τα μαθήματα και οι συμβουλές. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, κρατάει αποστάσεις από τα τεκτενόμενα, επιλέγοντας να μην παίξει το ρόλο του ειρηνοποιού του εγγυητή και να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στο νέο ευρωρόλο του με παρέμβαση στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις υποκλοπές. Τώρα, η είδηση που σας υποσχέθηκα, η είδηση που έχει η Χριστίνα Κοραή, την έχει από το πρωί ως ρεπόρτερ των ρεπόρτερ και που ανατρέπει λίγο αυτά που ξέραμε για την στιγμή που θα υπηρετήσει τη θητεία που υποχρεώται να υπηρετήσει ο κύριος Κασελάκης. Έλα, Χριστίνα. Νομίζω μετά και τις τελευταίες εξελίξεις θα ήταν εύλογο το ερώτημα, μα θα λείπει τώρα. Θα πάει στην Αμερική, φεύγει ενδεχομένως την Κυριακή με τον σύντροφό του, τον κύριο Τάιλερ, για να φέρουν και τα χειμερινά τους στην Ελλάδα για τις οικοσκευές τους. Και μετά θα λείψει άλλες 20 μέρες του στρατό, με δεδομένο ότι και ο ναύαρχος, ο κύριος Αποστολάκης, είπε ότι τον Νοέμβριο παρουσιάζεται στο στρατό Ξηρά. Το έψαξα λοιπόν σήμερα από το πρωί και η είδηση είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο όπως περιμέναμε ότι θα παρουσιαστεί. Το περιμέναμε, και μάλιστα δεν το περιμέναμε εμείς. Αν το θυμάμαι καλά, ήταν δήλωση και του κύριου Αποστολάκη. Ο κύριος Αποστολάκης. Είχε προαναγγείλει, δηλαδή τον Νοέμβριο θα πάει να υπηρετήσει τη δίαιτα. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί αυτό. Το πιο πιθανό είναι η τελευταία, θα με βοηθήσει τα στρατιωτικά που δεν τα ξέρω καλά, η τελευταία έσω του 2023 είναι τώρα το Νοέμβριο. Κοίταξε, που δεν θα πάει ο κύριος Κασελάκης και πάμε... Ή πάει για Ιανουάριο ή για Μάρτιο. Είχαμε εντυπωσιαστεί γιατί όταν κάποιος εμφανίζεται μόνος του να υπηρετήσει τη θητεία του, πρέπει να ζητήσει τουλάχιστον 2 μήνες πριν να είναι στην επόμενη εσώ της κατάταξης. Ακούσαμε ξαφνικά μέσα Σεπτεμβρίου ότι ο κύριος Κασελάκης θα πήγαινε Νοέμβριο. Εντάξει, okay, προφανώς θα μπορούσε να τακτοποιηθεί. Εντάξει, θα μπορούσε αν έκανε την κίνηση το Σεπτέμβριο να το κάνει. Άρα τώρα πάμε ή τον Ιανουάριο ή τον Μάρτιο του 2024. Βέβαια, βρήκα μία δήλωσή του και μάλιστα πρόσφατη 25 Σεπτεμβρίου όπου δηλώνει ότι είναι πολύ χαρούμενος που θα πάει στο στρατό και λέει θα πάω σύντομα εφόσον συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος και μπουν τα πράγματα στη σειρά. Ποια σειρά? Δεν έχουμε εδώ καμία σειρά που να έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον βγαίνει, εκτροχιάζεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άρα λοιπόν και όπως... λέει η παροιμία, όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια, προφανώς ο κύριος Κασελάκης θα θέλει και για εκτός από τους προσωπικούς. Θέλει να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Άρα λοιπόν η είδηση. Θέλει να τα βάλει σε μια σειρά. Είναι λογικό αυτό. Της Χριστίνας είναι ότι δεν πρόκειται να πάει τον Νοέμβριο, θα πάει ή τον Ιανουάριο ή τον Μάρτιο για να υπηρετήσει τη θητεία του αυτές τις 20 μέρες που υποχρεούται ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα, της Χριστίνας είναι το ρεπορτάζ και αυτό που θα πω. Τώρα πηγαίνοντας στην Αμερική, θα πρέπει να πάει και στο προξενείο για να πάρει το χαρτί που θα βεβαιώνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ώστε να έρθει εδώ και να υπηρετήσει αυτές τις 20 μέρες. Χριστίνα μου... Όπου εκεί καταθέτει, ξέρεις, διάφορα χαρτιά. Δεν του το δίνει έτσι το προξενείο, διάφορα χαρτιά επαγγελματικής απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ τη Χριστίνα. Πριν πάω να συναντήσω την κυρία Βιέρη, θέλω να σας δείξω μια εικόνα την οποία πήραμε πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, είναι φωτογραφίες δηλαδή. Είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε. Πριν από καμιά ώρα περίπου, λίγο παραπάνω, ο κύριος Κασελάκης εμφανίστηκε χωρίς να υπάρχει προειδοποίηση, απροειδοποίητα στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόκκινο. Μπήκε μέσα στο στούντιο, μάλιστα, πόσο προλάβαμε να μάθουμε. Είχε μια αθλητική εκπομπή στον αέρα ο σταθμός εκείνη την ώρα. Έμεινε, έδωσε μια συνέντευξη, είχε να κάνει με τα αυτοδιοικητικά. Βλέπω την κυρία Βιέρη που χαμογελάει κιόλας. Κάτι παραπάνω ξέρετε να μας πείτε. Καλησπέρα. Όντως, ήταν καταδρομική, ούτε εγώ δεν το ήξερα. Την έμαθα την δηλαδή, αυτή. Δηλαδή, έφυγε από το γραφείο και είπε πού να πάω στο κόκκινο. Έτσι, μας συνηθίζει ο πρόεδρος. Άμα έχετε δικά σας μέσα, αυτές είναι οι ανέσεις. Εγώ έβαλα κόκκινο σήμερα. Εντάξει, δεκτό. Έως και αναμενόμενο. Λοιπόν, είναι παράδοξο αυτό που ζούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι για την παρουσία μου εδώ. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πού θα βγει αυτό το πράγμα, γιατί θα σας το πω ανοιχτά και το ξέρετε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε δημοσιογράφος σας χρόνια. Χάνεται το momentum του Κασελάκη με όλη αυτή τη φθορά. Δεν το νομίζω.
Και αυτό που λέω, το λέω και το είπα ξανά σήμερα, ότι είναι ότι πρέπει να αποδραματοποιήσουμε την κατάσταση. Δεν είναι τόσο δραματικά, τόσο τραγικά όσο θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάζουν. Θεωρώ ότι είναι αναμενόμενες όλες αυτές οι συζητήσεις, οι διαφωνίες. Μέχρι ενός σημείου βέβαια, νομίζω ότι ο πρώτος που έδωσε τον τόνο της ηρεμίας και της κατάπαυσης του πυρός είναι ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Το έχει κάνει αρκετές φορές και με την προσπάθεια που γίνεται για να συναντήσει παλαιούς και έμπειρους συντρόφους που γνωρίζουν πολύ καλά το πεδίο, υποτίθεται το καταστατικό. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή υφίσταται μια λευκή απεργία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 10 στελέχη πρώτης γραμμής. Ναι. Απλώς αιτιολογώ, εκτός από το να λέω. Στο οποίο τηλεφώνησε, του ζήτησε να αναλάβουν το ΜΕΑΡΧΕΣ και εκείνη αρνήθηκε. Mm-hmm. Έτσι. Και έκανε την ανάρτηση χθες που είπε ότι όποιος δεν βοηθάει δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Ρωτώ λοιπόν ευθέως. Το Χαρίτσι, παίρνω ένα όνομα που τον πήρε τηλέφωνο και του είπε όχι. Τον Ηλιόπουλο που τον πήρε τηλέφωνο και του είπε όχι. Θα τους έχετε στο Ευρωψηφοδέλτιο ή όχι? Λίγο να βάλουμε πράγματα να τα τακτοποιήσουμε. Η ανάρτηση, παύλα δήλωση που έκανε ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης εχθές, έχει να κάνει με έναν μπούσουλα πολιτικό που είναι γενικός. Και απευθύνεται σε όλους. Δεν απευθύνεται σε κάποιους, κύριε Βαγγελάτη. Άρα δεν είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση. Είναι απλά, κυρίες και κύριοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να γνωρίζετε ότι θα γίνεται αυτό. Τώρα, εάν κάποιος ή κάποια θεωρεί ότι αφορά να κάνετε την ειρηνοποιώ εκεί. Αυτήν ή αυτόν, νομίζω ότι έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει ο καθένας. Είναι ένας γενικός πολιτικός μπούσουλας από τον Στέφανο, τον πρόεδρο. Στέφανο, τον σύντροφο πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι μήνυμα με όλους τους αποδέκτες και φαντάζομαι ότι όλοι έλαβαν και το μήνυμα. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αρθρογράφησε χθες και είπε ότι είναι καρικατούρα. Ο Στέφανος, ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης. Ξέρετε, κρίνεται και αυτός που γράφει. Εγώ δεν ασχολούμαι με τρίχες κατσαρές. Ήταν ο κύριος Κατσαρός ο οποίος το είπε, άρα καταλαβαίνω και το λογοπαίγνιο. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν συντάσσεται με αυτό. Έχει την ευθύνη της γραφής και της υπογραφής. Νομίζω ότι δεν εκφράζει τις πολιτικές απόψεις και την πολιτική αντίληψη παλιών συντρόφων. Δεν είναι ωραίο όμως σαν εικόνα κόμματος. Ξέρετε, δηλαδή... δεν είναι οικογενειακή ευθύνη και πολιτική, επειδή ήταν συνεργάτης ενός παλιού συντρόφου. Εγώ είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης. Κάθε ένας που λέει ή γράφει πράγματα έχει την προσωπική του ευθύνη. Προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Φίλης μίλησε για τραμπισμό. Οι χαρακτηρισμοί του ήταν πολύ σκληροί. Αυτά ο κύριος Φίλης, ο σύντροφος Νίκος, ο αγαπητός Νίκος Φίλης, τα είπε και τα εξήγησε, λίγο τα μάζεψε και μετά από την πάρα πολύ καλή συνάντηση που έγινε στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο γραφείο του, την περασμένη Τρίτη, μετά από την θεσμική συνάντηση που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επειδή ήμουν έξω, μπορώ να σας μεταφέρω πραγματικά και να σας βεβαιώσω το πάρα πολύ καλό κλίμα που υπήρχε. Ήταν εξαιρετικό. Εξάλλου αυτό μεταφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Φίλης μετά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες από το Περιστήλιο. Άρα λοιπόν, επειδή ένα θέμα που βάζουν τα στελέχη και της ομπρέλας είναι πότε θα συνεδριάζουν τα όργανα. Πότε θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, πότε θα γίνει το συνέδριο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Αυτό το όργανο του κόμματος, το καθοδηγητικό, που περιλαμβάνει και αυτούς που αμφισβητούν τον Κασελάκη. Πότε θα συνεδριάσει? Η αγωνία αυτή παρέλκει, γιατί ούτως ή άλλως μέσα σε πολύ λίγες μέρες έγιναν βασικά βήματα και πολιτικές δουλειές και εργασίες που άλλος δεν θα μπορούσε να τις κάνει ούτε σε μήνες. Δηλαδή έγιναν οι αναθέσεις, έγιναν οι χρώσεις. Εγώ θα σας πω μερικές φορές και με λάθη και με λίγη ατζαμοσύνη που λένε και στο χωριό μου. Αλλά νομίζω ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης ζήτησε συγγνώμη για αυτές τις αυλεψίες που είναι τεχνικού και όχι ουσιαστικού ενδιαφέροντος. Έγιναν οι χρεώσεις στο ΜΕΑΡΧΕΣ εχθές, προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Θα λείπει, θα είναι στην Αμερική, θα γίνει αυτό πολλά που ξέρουμε. Πράγματα, ξέρετε, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Και να πω ότι ο πρόεδρος που φέρει την Κυριακή και αφού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα ασκεί κανονικότατα τα καθήκοντά του και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος θα βρίσκεται για ένα προγραμματισμένο ταξίδι, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να γίνει για να διευθετηθούν αρκετά ζητήματα. Πόσο θα είναι η αποστολή, θα είναι περίπου 10 μέρες? Φαντάζομαι ότι θα είναι τόσο, δεν το γνωρίζω. Άρα την άλλη εβδομάδα θα γίνει η συνεδρίαση. Θα γίνει η συνεδρίαση. Άρα της γραμματείας και θα γίνει με δική του παρουσία. Γιατί παρέλκει όλη αυτή η αγωνία και όλη αυτή η συζήτηση και γίνεται εκ του περισσού.
Κανονικά συνεδρίασαν όλα τα όργανα, έγιναν οι αναθέσεις, θα γίνει πολιτική γραμματεία. Αφού γίνει πολιτική γραμματεία, θα οριστεί το πότε θα γίνει η κεντρική επιτροπή και σαφώς, σαφέστατα και προφανέστατα θα γίνει η κεντρική επιτροπή με έναν οδικό χάρτη όμως, κύριε Βαγγελάτη, που απαιτεί να το προσδιορίσουμε χρονικά. Πότε θα συνέλθει η κεντρική επιτροπή? Αυτό σας λέω. Αφού συνέλθει η πολιτική γραμματεία, θα έχουμε και μία εικόνα για το πότε θα συνέλθει η κεντρική Εκτιμάτε επιτροπή. Εκτιμάτε ότι αυτό θα είναι σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο? Θα είναι σε χρόνο, αφού διανυθούν και τα απαραίτητα στάδια σημεία σε αυτόν τον οδικό χάρτη που θα επιτρέψουν να γίνουν βασικά πράγματα που γίνονταν. Και το ή αν δεν γίνονταν, κακώς δεν γίνονταν. Δηλαδή, γίνεται συνέδριο χωρίς προσυνεδριακό διάλογο, χωρίς να οριστούν οι σύνεδροι. Όλα αυτά θέλουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να οργανωθούν. Προσδιορίστε μας το εύλογο. Δεν, δηλαδή, μπορώ να σας το πω. Να το ρωτήσω είμαι, λοιπόν. Ακούστε, δεν είμαι ούτε γραμματέας του κόμματος, ούτε αναπληρωτής γραμματέας. Ξέρετε ότι με ένα ορόσημο θα είναι εντός του 23 ή μετά το 23. Πάντως θα είναι μέσα στις προβλέψεις του καταστατικού. Τίποτα δεν γίνεται έξω από το καταστατικό. Ακόμα και αυτό που είπε χθες ο Στέφανος για τον Άι ΣΥΡΙΖΑ, για το άνοιγμα σε νέους ανθρώπους, ανανέωση δηλαδή, είναι κάτι που ξέρετε είχε γίνει επί προεδρίας Τσίπρα. Ο Άι ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στα σκαριά, δρομολογήθηκε αλλά δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε, είναι μια εφεύρεση του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έρχεται να το διευρύνει και να το ενθαρρύνει. Πείτε μου, συνέδριο θα έχει ημερομηνία 23-24. Δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτό θα ήμουν εγώ αντικαταστατική. Αν έβγαινα προθύστερα να σας πω ότι θα είναι αυτό. Θα συνεδριάσουν τα όργανα, θα γίνει κεντρική επιτροπή. Δεν θέλετε να μου πείτε? Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ καταστατική. Το σέβομαι. Επειδή είστε και εσείς πολύ καταστατική και ο Κασελάκης. Χτες κατηγορήθηκε ότι κάνει αντικαταστατικές δηλώσεις, γιατί το ποιον θα έχει το κόμμα στο Ευρωψηφοδέλτιο δεν θα το αποφασίσει ο Κασελάκης. Το καταστατικό λέει ότι θα υπάρξει επιτροπή που θα το αποφασίσει. Εδώ γιατί... για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα στη σειρά. Είπε για τον Άι ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο. Πώς θα είναι ο Άι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα με αυτό που γνωρίζουμε, είναι ένας διαφορετικός ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα εφαρμοστεί. Πώς θα εφαρμοστούν και προβλέψεις καταστατικές για τη διάρθρωση των ψηφοδελτίων. Ξέρετε, οι προκριματικές εκλογές προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ναι, αλλά εκεί... Τα λίγο πολύ δημοψηφίσματα πριν τις εκλογές για να διαμορφωθούν τα ψηφοδέλτια. Και επειδή μπορώ να σας πω και την εμπειρία μου, ήμουν βουλευτής, εξελέγει ξανά στις εκλογές του Μαΐου, χάσαμε την έδρα, χάθηκε η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν και ο πιο αποδοτικός τρόπος αυτός με τον οποίο καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια για να υπάρχει κοινωνία, η δρόσα κοινωνία παρούσα και να, υπάρχει, κύριε Βαγγελάτε, να υπάρχει και η ανανέωση. Άρα θα αλλάξει αυτός ο τρόπος. Θα εμπλουτιστεί αυτός ο τρόπος. Πώς? Με το να μπορέσεις να κάνεις, να εφαρμόσεις ό,τι ακριβώς σου δίνει ως εργαλείο το ίδιο το καταστατικό για να ανανεωθείς. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Γίνεται ανανεωτική αριστερά, γιατί μιλάμε στο όνομα αυτής, εάν δεν υπάρχει ανανέωση στην αριστερά? Εάν δεν υπάρχει γύρωση με την κοινωνία? Ανανέωση που σημαίνει και ανανέωση προσώπων. Φυσικά. Φυσικά. Άρα πρέπει φυσικά, κάποιοι... Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι τους αντιμετωπίζει το σύστημα, που δεν υπάρχει σύστημα, με ηλικιακό ρατσισμό ή με, ξέρετε, ναι, διάθεση θα βάλω πάλι πρόσωπα, γιατί η ζωή είναι πρόσωπα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αρχές και τις θέτετε, αλλά καταλήγουν σε πρόσωπα. Ο κύριος Δραγασάκης θα ξανά είναι υποψήφιος? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Αυτό λέω. Ότι με βάση τη νέα διαδικασία. Ο κύριος Σκουρλέτης, με τις απόψεις που έχει, που τολμηρά τις λέει και φανέρα δεν κρύβεται ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Δραγασάκη, στο Σκουρλέτη, στο Βούτσι, στην Αυγέρη, θα μπουν, θα έρθουν να θρηστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό λέω. Εμείς μιλάμε ως αριστερά. Δεν μιλάμε για την πληθυντική αριστερά. Να έρθουν να προσθεθούν άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τη αφαίρεση. Της πρόσθεσης είμαστε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και πώς αλλιώς θα γίνει, εάν δεν εφευρεθεί και ένας τρόπος ακριβώς, χωρίς στεγανά, χωρίς face control, με την έννοια να βάζεις αυτό το αριστερόμετρο ή το σοβαρόμετρο, το υποτιθέμενο σοβαρόμετρο, για να έρθουν νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι περιμένουν και λένε, μα πώς, βαρέθηκα να βλέπω κλειστές πόρτες, ξέρετε, περίκλειστες διαδικασίες. Επίσης, είναι και το να δούμε εάν αυτή η μέθοδος είναι και η αποδοτική, το να κατεβαίνει στην κοινωνία. Εγώ βλέπω ότι όπου πάει ο Στέφανος, σε λίγο θα πάει στο Κερατζίνι. 400-500 άνθρωποι έρχονται και του μιλούν ακριβώς για αυτή την αγωνία. Ανοίξτε το κόμμα. Θα κρυφτεί πια... το κόμμα
εκλογικά στις ευρωεκλογές. Ανοίξω το κόμμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κατάματα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ο Μητσοτάκης, κύριε Βγέλη. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Σε αυτή τη φάση είναι η ομπρέλα. Και... αντίπαλος. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Όποιος θεωρεί ότι ο αντίπαλος δεν είναι ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης και η δεξιά, αλλά είναι ο σύντροφός στην αριστερά, συγγνώμη, εγώ δεν το βλέπω αυτό πολύ αριστερό και πολύ συλλογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και πάρα πολύ ζωντανή η κυρία Αυγέρη, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν προχωρήσουμε σε ένα θέμα πολύ πολύ ευαίσθητο, να θυμίσω αυτό που τρέχουμε, γιατί πια μένει λιγότερο από μια ώρα για τις σημερινές συμμετοχές. Είμαστε ήδη στις 5 και 20. Έχετε άλλα 55 λεπτά σήμερα και 2 ώρες και 10 λεπτά αύριο για να διεκδικήσετε αυτό εδώ που είναι το μεγάλο δώρο, το μεγαλύτερο αυτής της εβδομάδας. Είναι αυτά τα 12.000 ευρώ. Σε αυτό το διαγωνισμό, μόλις 2 εκπομπών, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, διαγωνισμός 2 ημερών να έχει δώρο μετρητά 12.000 ευρώ. Τα κληρώνουμε αύριο και ο νικητής ή η νικητριά μας τα έχει δικά του αύριο κιόλας. Να είναι στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ο διαγωνισμός άνοιξε στις 4 και 4 σήμερα, μέχρι τις 6 και 4 σήμερα οι συμμετοχές σας, όχι αργότερα, το ίδιο και αύριο. Για να μαζεύονται λίγες και να είναι οι πιθανότητες πιο πολλές.